Πρόκειται για ένα τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Ιουλίου, με πρωτοβουλία των γονέων ενός μικρού παιδιού συμπολίτη μας, το οποίο χάθηκε πέρυσι αυτές τις μέρες του Ιουλίου εξαιτίας κακοήθους νεοπλασματικής νόσου. Ωστόσο, τόσο η αιμοδοσία του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, όσο και εμείς οι παιδίατροι, υπερθεματίζουμε και στηρίζουμε την ευγενική αυτή πρωτοβουλία των γονέων. Θα ήθελα να προσκαλέσω, να παρακινήσω κάθε υγιή ενήλικο συμπολίτη μας να έρθει να προσφέρει το αίμα του, να αφήσει μία ώρα τη δουλειά του, γιατί αυτό αξίζει τον κόπο, να έρθει να προσφέρει το αίμα του, το οποίο θα διατεθεί για τα παιδιά του Ογκολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων η Αγία Σοφία. Θα ήθελα να έχω ευχάριστα πράγματα να πω. Δυστυχώς όμως η συχνότητα του παιδικού καρκίνου έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει όλοι να έχουμε την ωριμότητα και να βρούμε την ψυχική δύναμη να αντιληφθούμε τι σημαίνει κάτι τέτοιο όταν συμβαίνει στο παιδί του διπλανού μας. Δεν είναι μόνο συμβολικού χαρακτήρα, θα υπάρξει και ουσιαστικός ρόλος στην αιμοδοσία αυτή. Δηλαδή το αίμα είναι πολύτιμο, είναι κάτι που το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αγοράσει, ακόμα και αν έχει πολλά χρήματα να διαθέσει, είναι προσφορά. Και φυσικά τα παιδιά αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αυτό το μακρύ δρόμο και αντιμετωπίζουν την κακοήθεια, έχουν ελπίδες. Υπάρχει ελπίδα, ωστόσο χρειάζεται πάρα πολύ αίμα για να φτάσουμε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να πω ότι είναι εφικτό. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο έχει μια παιδική κακοήθεια δεν σημαίνει ότι δεν έχει ελπίδες να επιβιώσει. Έχει πάρα πολλές. Για παράδειγμα, η πιο συχνή κακοήθεια στα παιδιά είναι η οξία λεμφοβλαστική λευχαιμία, η οποία αυτή τη στιγμή, με βάση της κοινής πρόγνωσης, έχει ένα ποσοστό θεραπείας από 60 μέχρι 90%. Πλήρους θεραπείας. Η διάγνωση, η πρόληψη υπάρχει? Κοιτάξτε, υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα σε ό,τι έχει σχέση με αυτά τα πράγματα, διότι όπως σας είπα η συχνότητά τους δεν είναι ασήμαντη, έχει αυξηθεί. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις της νόσου για να μπορέσει κάποιος να την αντιληφθεί. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει πρόληψη. Πρέπει να υπάρξουν εκδηλώσεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτή η αιμοδοσία αξίζει τον κόπο να αποδώσει. Δηλαδή αξίζει τον κόπο να έρθει κάποιος για το συγκεκριμένο σκοπό να προσφέρει το αίμα του, ούτως ώστε θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσε να καθιερωθεί και στο μέλλον, δηλαδή να υπάρξει αιμοδοσία για τα παιδιά με τις κακοήθειες. Και να συμπληρώσω κάτι τελευταίο, ότι η οικογένεια των γονέων, η οποία έλαβε την πρωτοβουλία, η οικογένεια του κυρίου Γεωργίου Παναβούλη, θέλει να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο, ο οποίος βοήθησε και στήριξε την προσπάθεια αυτή. Είναι 6, 7 και 8 Ιουλίου, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, στο ωράριο της αιμοδοσίας, πρωί και απόγευμα.